Η ζωή μετά από μία απώλεια, ένα θάνατο, μία αρρώστια σωματική ή ψυχική, ένα διαζύγιο, μία αναπηρία, η ζωή μετά από μία καταιγίδα που συντάραξε τα θεμέλια της ύπαρξής σου. Είναι τόσο οδυνηρές κάποιες ακραίες καταστάσεις και πολλές φορές και τελείως ξαφνικές που βιώνει ο άνθρωπος, που είναι ικανές να τον διαλύσουν, να τον αποδομήσουν ως οντότητα, να τον μετατρέψουν σε ένα ζωντανό νεκρό. Τι γίνεται όταν χάνεις το παιδί σου σε ένα τροχαίο ατύχημα ή από μια σπάνια αρρώστια? Τι γίνεται όταν ο άντρας σου σε εγκαταλείπει για μια άλλη γυναίκα? Όταν γίνεσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας? Όταν καταστρέφεσαι οικονομικά? Τι γίνεται όταν ένας ανεμοστρόβιλος ή ένας σεισμός σου κατεδαφίζει το σπίτι? Ή όταν διαγιγνώσκεσαι με καρκίνο και καλείσαι να δώσεις τη μάχη της ζωής σου? Η λίστα αυτή δεν έχει τελειωμό. Είναι ανεξερεύνητη η θεία οικονομία. Όταν καλείσαι να διαχειριστείς γεγονότα που σε υπερβαίνουν, τότε εκείνη ακριβώς την ώρα συνειδητοποιείς τη μηδαμινότητά σου. Πώς θα σηκώσω το ανάστημά μου για να συνεχίσω να πορεύομαι? Πώς θα μαζέψω τα κομμάτια μου? Πολλές φορές εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας. Αφινόμαστε, δεν έχουμε το κουράγιο ή τη θέληση να ξανασηκωθούμε. Δεν βρίσκουμε κάποιο κίνητρο ή κάποια κινητήρια δύναμη. Δεν γίνεται να σηκώσεις κεφάλι αν δεν υπάρξει ένα χέρι να σε τραβήξει. Πολλοί από εμάς αναζητούμε στήριξη σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους που σίγουρα πολλά μπορούν να εισφέρουν, αλλά ως ένα σημείο. Άλλοι καταφεύγουν στο ποτό ή σε άλλες καταχρήσεις, ζώντας μέσα σε ψευδαισθήσεις. Υπάρχει όμως ένα χέρι που μπορεί, αν το πιάσουμε, να μας χαρίσει μια νέα ζωή, καινούργια ελπίδα, νέα ορμή για ένα καινούριο ξεκίνημα με καινούριους στόχους. Το χέρι του Χριστού. Και όχι τυχαία. Ο Χριστός βίωσε το μεγαλύτερο πόνο που έχει βιώσει ή θα βιώσει ποτέ άνθρωπος. 4 καρφιά τον κάρφωσαν πάνω σε ένα σταυρό και μία λόχη του διαπέρασε τα πλευρά. Στην προσευχή του στη Γεσθημανή παρακάλεσε τον πατέρα του να μην πιει το ποτήριο τούτο. Ο ιδρώτας του έσταζε αίμα, γιατί έβλεπε τι θα ακολουθούσε και δεν το άντεχε. Η μοναξιά που ένιωσε πάνω στο σταυρό ήταν ένας θάνατος για αυτόν. Η οδύνη από τη συμπεριφορά και την αμετανοησία των ανθρώπων, ένα ακόμα καρφί στη γεμάτη αγάπη καρδιά του για μας. Και από κάτω από το σταυρό, η Παναγία, η μητέρα του, ούτε που μπορούμε να διανοηθούμε τον πόνο αυτής της μάνας, που έβλεπε τα βασανιστήρια του παιδιού της να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια της. Μία ρομφαία διαπέρασε την καρδιά της, όπως είχε προφητευτεί. Αντέχει όμως. Αντέχει και στέκεται αγέροχη και θαραλέα, γιατί πίστεψε τα λόγια του Υιού της ότι σε 3 μέρες θα αναστηθεί. Πίστευε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και αυτή η πίστη την κάνει ανθεκτική και την κρατά ζωντανή. Και πράγματι σε 3 μέρες ο Χριστός αναστήθηκε και ο τάφος του είναι κενός. Και έτσι νικήθηκε ο θάνατος και έτσι άνοιξαν οι πύλες του ουρανού για τον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος κατέστησε κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Και εκεί δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε πόνος, ούτε στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Τι σπουδαία παρηγοριά! Να ξέρεις ότι μπορείς να βρεις κατανόηση και συμπαράσταση στο Χριστό μας και την Παναγία μας. Να ξέρεις ότι σου χαρίστηκε μια νέα ζωή, αληθινή, αιώνια, και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προσανατολίσουμε όλη μας την ύπαρξη. Η ζωή εδώ στη γη είναι προσωρινή. Προθάλαμος, προετοιμασία για την απέναντι όχθη. Μετά το πρώτο σοκ, όταν θα έχει κάτσει η πρώτη σκόνη, ας στρέψουμε το νου μας στο Θεό και όχι με οργή, θυμό ή παράπονο πλέον, αλλά με ταπείνωση. Ας του ανοίξουμε την καρδιά μας να εισέλθει για να μπορέσει να μας θεραπεύσει. Αν καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητας τις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής μας, όχι μόνο δεν θα μας λυγίζουν, αλλά θα βγαίνουμε πιο όρημοι πνευματικά και ψυχικά από αυτές, πιο δυνατοί και πιο ταπεινοί. Γιατί όποιος γονατίζει μπροστά στο Θεό δεν είναι ικανή καμία δοκιμασία να τον κάνει να γονατίσει. Η πίστη στον αναστημένο Χριστό
διαλύει κάθε θλίψη και οδύνη, γιατί εκείνος είναι πιο δυνατός από αυτές. Ας το σκεφτόμαστε. Πίσω από τα μαύρα σύννεφα που είναι τώρα μπροστά μας, έχει ήδη ένα τύλι, ένας ολόλαμπρος ήλιος που θα μας φωτίσει και θα μας ζεστάνει. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Εγώ που τα λέω τώρα αυτά, έχω βιώσει ακραίες καταστάσεις. Έχω βιώσει όμως και τον αναστημένο Χριστό σε αρκετές κρίσιμες στιγμές στη ζωή μου, που τον κάλεσα κοντά μου και εκείνος έσπευσε. Οπότε πιστεύω ακράδαντα τα λόγια του Αγγέλου στις μυροφόρες, ούκ εστιν όδε αλλιγέρθη. Μπορούμε, αν τοποθήσουμε, να ζούμε από εδώ μέσα στην παρουσία του και να ζήσουμε την ακραία αγάπη του. Και ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως η πορεία του χριστιανού είναι σταυροαναστάσιμη. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Και όπως λέει και ο αγαπημένος μου Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, Χριστός Ανέστη, χαρά μου.